Λοιπόν, τώρα έχουν ανακύψει ένα-δύο ερωτήματα που θέλω να τα συζητήσουμε παρέα με τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, να ρωτήσω, εσείς μπαίνετε στη συζήτηση σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί άκουσα να λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ψήφισης, αν είναι εκ νέου υποψήφιση του κύριου Παυλόπουλου? Κοίταξε να δείτε, αυτό το οποίο αποδεικνύεται από το συνδυασμό των δηλώσεων του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Σπυράκη είναι ότι είναι αποφασισμένοι και οι δύο να εκλέξουν εκ νέου έναν συντηρητικό πρόεδρο στη θέση του κυρίου Παυλόπουλου ή τον ίδιο τον κύριο Παυλόπουλο ξανά, με ό,τι αυτό συμβολίζει και για την πορεία της χώρας. Εμείς, με απόλυτο σεβασμό στο θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι πολύ κακός ο κύριος Τσίπρας τον εμπλέκει στα μικροκομματικά του παιχνίδια. Αλλά επίσης με πολύ μεγάλη σαφήνεια, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε απέναντι σε όλους τους πολίτες που μας ακούν, λέμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να συμβολίζει κάτι προοδευτικό. Γιατί έχει ανάγκη η πατρίδα μας μια νέα μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Και γι' αυτό το λόγο θα προτείνουμε προοδευτικό πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι εσείς την προηγούμενη φορά είχατε προτείνει τον συνταγματολόγο τον κύριο Αλιβιζάτο από κοινού με το ποτάμι. Είναι έτσι ακριβώς. Καλά κάνετε και το θυμίζετε και στους ακροατές μας. Αλλά είναι και κάτι το οποίο το πιστεύουμε. Ξέρετε, δεν θα παίξουμε παιχνίδια εμείς σαν αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Παπούλια το 2011 και το 2012 και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσε. Εμείς είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο σήμερα. Επειδή όμως την άνοιξε ο κύριος Τσίπρας αυτή τη συζήτηση προσπαθώντας να στήσει μια παγίδα στη Νέα Δημοκρατία, έγινε ταυτόχρονα και το πολιτικό του ξεγύμνομα για αυτά τα οποία πιστεύει και αυτά τα οποία θα στηρίξει. Άρα λοιπόν, ψηφίζετε προοδευτικό πρόεδρο, άρα σίγουρα όχι τον κύριο Παυλόπουλο, και νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο θα χρειάζεται πλέον ευρύτερη συνένεση, γιατί αλλάζει ουσιαστικά το πνεύμα του νομοθέτη και θα μπορεί η επόμενη κυβέρνηση, μετά τα όσα ψηφίστηκαν χθες, με 151 να μπορεί να εκλέγει πρόεδρο, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αποσυνδέεται επί της ουσίας η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από πιθανότητα διάλυση της Βουλής. Εμείς το λέγαμε, το ξαναλέγαμε, καλό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και φυσικά είναι καλό το γεγονός ότι δεν πάμε με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μια εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, θα δημιουργήσει ασφάλεια για την επόμενη κυβέρνηση να έχει μπροστά της χωρίς τεχνικά τερτύπια μια πλήρη περίοδο να παράξει έργο. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα, είναι και λίγο λεπτό, είναι τα όσα λέει, είπε προχθές στην κατάθεσή του ο κύριος Τσουκάτος. Ακούσαμε για εκατομμύρια δραχμές τότε που χόρευαν πάνω από το πολιτικό σύστημα και δεν ξέρω τι έχετε βρει στα ταμεία σας. Τι από όλα όσα λέει ο κύριος Τσουκάτος τα διαψεύδετε, τα αποδέχεστε? Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει κάποιος περαιτέρω έλεγχος ή πρέπει να δώσετε περισσότερες απαντήσεις? Κάποια πρόσωπα, που εσείς προφανώς και λόγω ηλικίας δεν έχετε καμία εμπλοκή και ανάμειξη, αλλά ως εκπρόσωπος φαντάζομαι και επειδή τα κόμματα έχουν συνέχεια, αν θέλετε να το κάποιες εξηγήσεις, πιστικές εξηγήσεις. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη όλη αυτή η συζήτηση των τελευταίων ημερών και είναι προφανές επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη φάση όσον αφορά την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό το οποίο είπαμε και χθες είναι ότι εμείς μέχρι να βγει η τελική απόφαση δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Παρ' όλα αυτά ξέρετε ότι όλη η συζήτηση η οποία αφορά και τον κύριο Τσουκάτο τότε είχε αναλυθεί από αυτούς οι οποίοι ήταν τότε στα πράγματα του κύριου Τσουκάτου την ίδια χρονική περίοδο και ταυτόχρονα νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, θα βγει μία απόφαση και μαζί με όσα γνωρίζει και ο ελληνικός λαός από τη συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή πριν από περίπου 1,5 χρόνο για τα δάνεια των κομμάτων έχει μία πρώτη εικόνα. Επομένως, παραμένουμε σε αυτή τη θέση και δεν έχω να πω και πολλά ακόμα. Κάτι τελευταίο μόνο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει, γιατί το ακούω και ως κριτική στο πρόσωπο του, θα πρέπει να απαντήσει κάποια περαιτέρω πράγματα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης, για όλα αυτά και για εκείνη την περίοδο? Κοιτάξτε, ο κ. Σημίτης γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Το έχει αποδείξει αυτό πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Τώρα, το να βγαίνουν διάφοροι οι οποίοι άλλοτε τον θυμούνται για καλούς λόγους και άλλοι τον θυμούνται για κακούς λόγους και να προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι κάτι. Η πολιτική ιστορία τόπου είναι γνωστή, ξέρουν όλοι τι αποτέλεσμα είχε ο καθένας στην περίοδο της κυβερνητικής του θητείας. Ο Κώστας Σημίτης είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος το 2004 άφησε την Ελλάδα
στο κέντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων με πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Επομένως, δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση και εκτιμώ ότι μετά την απόφαση και της δικαιοσύνης όλα τα πράγματα ξεδιαλύνουν ακόμα περισσότερο. Άρα λέτε ότι θα περιμένετε την απόφαση της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό